Επιστρέφουμε κοντά σας και πάλι σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Και πάλι κοντά σας λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε και στο SMS της εκπομπής. Και ελάτε να υποδεχτούμε μαζί τον επόμενο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Δίκος Στασινόπουλος. Είναι πρόεδρος των συμβολιογράφων. Καλώς ήρθατε. Τι προβλέπετε των δανειοληπτών θα είναι, διότι πέρα από, από τις κατασχέσεις για χρέη έως 20.000 ευρώ που απαγορεύουν. Και αλλάζοντας θέμα, αλλάζοντας και κλίμα, πάμε μέχρι το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού να συναντήσουμε τον Προκόπη τον Αγγελόπουλο, διότι βρίσκεται στο χώρο που πραγματοποιείται. Για 30η φορά, είναι 30 χρόνια τώρα που πραγματοποιείται η έκθεση συμβατικών συστημάτων εθνικής άμυνας ξηράς θαλάσσης, οπλικών συστημάτων δηλαδή με λίγα λόγια, στην οποία μετέχουν 38 εκθέτες αλλά και ένας διεθνής οργανισμός, το ΝΑΤΟ, Προκόπη. Ναι, Πόπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Προκόπη Αγγελόπουλε. Τεχνολογία. Ερχόμαστε στο Γιώργο τον Καπόπουλο. Τι κάνεις, Γιώργο? Καλά, Πόπη. Απλώς πάρα πολλές τεχνολογικές καινοτομίες που εφαρμόζονται στα οπλικά συστήματα αμέσως μετά περνάνε σε εμπορική χρήση. Εμένα, ναι, συμφωνώ σε αυτό και αυτό είναι ίσως και η θετική πλευρά των πραγμάτων, διότι εμένα προσωπικά με αυτά με κάνουν λίγο και σκιάζομαι. Για παράδειγμα, νομίζω ότι εδώ, εδώ και μερικά χρόνια οι Γάλλοι έχουν φτιάξει ένα σύστημα που φουσκώνουν τα. Παίρνουν παράδειγμα και στο προχωράρι και στην καθημερινότητά μας να την κάνουν πιο εύκολη. Αλλά παπαπα. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στο Σκοπιανό, τι εξέλιξη έχουμε. Διότι στο Πασόκ δεν καλάρισε καθόλου η πρόταση του κυρίου Νίμιτς. Mm-hmm. Είπε ότι πρόκειται καθαρά για την πλειονομασία και έβαλε κόκκινη γραμμή. Τι είναι επόμενη εβδομάδα να παρακολουθούμε το θέμα στενά με περισσότερες εξελίξεις. Ο νέος πρόεδρος της ΗΠΑ, όποιος και να είναι, μάλλον θα έχει να ασχοληθεί με τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και πολύ, πολύ μετά, αν βρει χρόνο να ακούσει κάποιον να του πει για αυτή τη διένεξη, αν δεν έχει λυθεί. Αυτό είναι που το έχουν καταλάβει στα Σκόπια. Τώρα εμένα αυτό το πράγμα έτσι, γιατί μου αφήνει και άλλα παράθυρα ανοιχτά. Ακριβώς λόγω. Υπάρχουν παντού. Ο διάβολος είναι σε λεπτομέρειες, όπως λένε. Δυστυχώς. Φαντάσου, ο διάβολος είναι σε λεπτομέρειες και επειδή δεν γίνεται κάθε μέρα αλλαγή ονόματος μιας χώρας ως συμβαστική λύση, θα δούμε στην εφαρμογή. Λοιπόν, επειδή κοντεύει να πάθει κεφαλικό το κοντρόλ, το πλάνο δεν είναι στα πρόγραμμα της μέρα μας. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Κίνα. Διότι τι ισχυρίζονται τώρα οι Κινέζοι, τι λένε οι Κινέζοι, Ρίτσα Καστάνη? Για τον Μπρους Λι, λοιπόν, να αποφάσισε. Δεν λυπορείτε τα ιδέες. Αν έχει ξύλινο σπίτι, κυρία Τζανίνη, ό,τι θες το κάνεις. Το κόβεις, το δέρνεις. Εντυπωσιακό. Ντάστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Τζανίνης είναι εδώ κοντά μας. Ο κύριος Δημήτρης Τζανίνης είναι ογκολόγος, παθολόγος. Και πάμε να δούμε τώρα τι σύνδεση έχουν κάνει οι μελέτες οι τελευταίες για τον καρκίνο του προστάτη.